Ένα ξεχωριστό φεστιβάλ διοργανώνεται στην Πάτρα υπό την αιγίδα του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το Street Food Festival που θα έχει ως παράλληλες δράσεις, μουσικές συναυλίες, happenings και πάρα πολλά ακόμα. 4, 5, 6 Οκτωβρίου θα γίνει αυτό το μεγάλο πάρτι για πρώτη φορά στην πόλη. Περιμένουμε επισκέπτες από όλες τις γύρω περιοχές. Περιμένουμε κόσμο στην πόλη. Περιμένουμε να δούμε εισαγωγή χρήματα στην πόλη για όλους μας. Γιατί το ένα ευρώ που μπαίνει στην πόλη το μοιραζόμαστε όλοι μας. Και να ευχαριστήσω τελειώνοντας το μελητήριο του Δήμου Πατρέων και όλους εσάς που είστε εδώ και δίνω μια μεγάλη ευχή να έχει επιτυχία το πρώτο Street Food Festival. Θα ακολουθήσουν στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς άλλες τρεις εκδηλώσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες από τη δράση Visit Patras. Καλή επιτυχία, είμαι βέβαιος, γιατί κάποιοι συνάδελφοι που έχουν, ο Δημήτρης Φάκαλος και ο Γιάννης Ροδόπουλος, που έχουν αναλάβει να φέρουν σε πέρας το Αχάια Street Food Festival. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει στο παρελθόν τα διαπιστευτήριά τους. Τους εμπιστευόμαστε. Είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι κάτι μοναδικό και λεπτομερές αυτό που θα γίνει. Το όλο project της εκδήλωσης το έχουν αναλάβει ο Δημήτρης Φάκαλος και η Νάντια Κωνσταντινίδη σε συνεργασία με τον Γιάννη Ροδόπουλο. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι την πρώτη μέρα από τις 6 ως 8 θα έχουμε το συγκρότημα 1550 και το βράδυ θα έχουμε την τιμή να έχουμε τον δικό μας εδώ από την Πάτρα, τον Βασιλικό από τους Raining Pleasure. Τη δεύτερη μέρα πάλι ένα τοπικό συγκρότημα το πρωί και μεσημέρι θα παίξει με τον Τζόνι Ανδριόπουλο, η Natural Beat, και το απόγευμα θα έχουμε τους δικούς μας πάλι Πασπαρτού και για το βράδυ είχαμε μια προγραμματισμένη συναυλία με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα δυστυχώς και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Είμαστε σε αναζήτηση της αντικατάστασης αυτής. Την τρίτη μέρα, την Κυριακή, το φεστιβάλ ξεκινάει το πρωί και το κάνουμε Bobo's Street Food Festival. Τι θέλουμε? Θέλουμε να έρθουν οι οικογένειες με τα παιδιά τους, να παίξουν τους ξυλοπόδαρους, να δούνε καραγκιόζι από το φίλο μας τον Χρήστο τον Καλκουζάνη και έχουμε και μια παιδική μουσική παράσταση με το Φίβο Δελτηβοριά. Ο χώρος του Street Food Festival θα είναι ο κήπος της αποθέωσης. Ένας χώρος που έχει ήδη καθαριστεί και έχει ξεκινήσει να διαμορφώνεται με βάση τις εργασίες που γίνονται, έτσι ώστε να υποδεχθεί αυτή την καινοτόμα και φιλόδοξη εκδήλωση. Στο χώρο του φεστιβάλ θα υπάρχουν περίπτερα από επαγγελματίες εστίασης και τα οποία θα έχουν να κάνουν με διάφορα είδη φαγητού. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα μπορούν να απολαύσουν hot dog, burger, ελληνική, ιταλική, ευρωπαϊκή, ακόμα και ασιατική κουζίνα, γλυκά και παγωτά, με το κάθε περίπτερο να έχει το δικό του χαρακτήρα σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες που θα προσφέρει.